Ιδού έρχεται μετά των εφελών και όψετε αυτόν πάσο φθαλμός και ήτινες αυτόν εξεκέντησαν και κόψονται εφ' αυτόν πάσε εφηλέ της γης. Ναι, αμήν. Δηλαδή, να έρχεται μετά των εφελών του και θα τον δει κάθε μάτι και εκείνοι που τον λόγχυσαν, και τότε θα χτυπούν το στήθος τους όλες οι φυλές της γης. Ναι, αμήν. Όπως λέγαμε την περασμένη φορά, αγαπητοί, ότι αυτοί οι στίχοι, ο 7 και 8, κλείουν το προήμιον και αποτελούν και την κεντρική ιδέα όλου του βιβλίου, που είναι, όπως συμβαίνει συνήθως στα βιβλία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, συνήθως, αλλά και στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, που είναι και η κεντρική ιδέα, είναι η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Η περικοπή αυτή περιέχει δύο χριστολογικές προφητείες από την Παλαιά Διαθήκη. Η μία ανήκει στον προφήτη Δανίλ και η δευτέρα ανήκει στον προφήτη Ζαχαρία. Ως προς την πρώτη, την προφητεία του Δανίλ, βλέπουμε ότι ο προφήτης Δανίλ, έκτος αιών προ Χριστού, δεν είδε μόνο την πρώτη έλευση του Χριστού, αλλά είδε και την δευτέρα έλευση του Χριστού. Συγκεκριμένα, το μάτι το προφητικό διεισδύει στα έσχατα της ιστορίας και μας λέγει στο 7ο κεφαλαίο του: «Εθεώρουν έβλεπα εν οράματι της νυχτός και ειδού μετά των εφελών του ουρανού ως Υιός ανθρώπου ερχόμενος ειν ή το ερχόμενος και έως του παλαιού των ημερών έφτασε και ενώπιον αυτού προσυνέχθη». Συνεπώς δεν είναι μία, θα λέγαμε, δεν είναι η πρώτη παρουσία του Χριστού, εδώ είναι η δευτέρα του Χριστού παρουσία, που βλέπουμε τον όσιον ανθρώπου που είναι ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού να φτάνει έως του παλαιού των ημερών, δηλαδή τον Θεόν Πατέρα. Αλλά και αυτός ο Κύριος, όταν διαλέγεται μετά του Καϊάφα, εβεβαίωσε αυτό και με θόρκου, διότι τον όρκησε ο Καϊάφας τον Κύριον, λέγοντας ο Κύριος: «Πλην λέγω ημίν, απάρτη, όψεστε από εδώ και μπρος, θα ειδείτε τον Υιόν του ανθρώπου», λέει τον εαυτόν του, «καθήμενον εκ δεξιών της δυνάμεως», δύναμης είναι η Θεότης, ο Θεός Πατήρ, «και ερχόμενον επί των εφελών του ουρανού». Δηλαδή, εσείς τώρα με καταδικάζετε, θα ειδείτε όμως ότι θα έρθω να σας κρίνω εγώ. Ότι πρόκειται να έλθει ως κριτής και ότι αυτοί οι λόγοι του Κυρίου αναφέρονται στην ιδιότητά του ως κριτής, το βλέπουμε από αυτό το βιβλίο της Αποκαλύψεως στο 14ο κεφάλαιο, στίχος 14, να λέγει τα εξής: «Όχι ως λυτρωτής, ως κριτής και είδων και ειδού», σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, «νεφέλη λευκή και επί την νεφέλην καθήμενος όμοιος Υιό ανθρώπου. Έχουν επί της κεφαλής αυτού στέφανον χρυσούν και εν τη χειρή αυτού δρέπανον οξύ». Ένα δρεπάνι πολύ κοφτερό. Αυτό τι μας υπενθυμίζει, ότι έρχεται με δρεπάνι στα χέρια. Ακριβώς, ότι δεν έρχεται ως λυτρωτής, αλλά έρχεται ως κριτής. Αντιθέτως, εις την πρώτη έλευσή του δεν ήλθε ως κριτής, ήλθε ως λυτρωτής. Έτσι, η πρώτη παρουσία συνδέεται με την λύτρωση, η δευτέρα παρουσία συνδέεται με την κρίση. Το είπε ο ίδιος ο Κύριος. Το είπε ο ίδιος: «Ουκ ήλθον ή να κρίνω τον κόσμο, αλλά να σώσω τον κόσμο». Αλλά ο ίδιος είπε: «Όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου,
25 κεφάλαιο κατά Ματθαίον, διανακρίνει τον κόσμο και λοιπά και λοιπά. Ώστε έτσι έχουμε αυτές τις δύο ιδιότητες που συνδέονται με τις δύο εμφανίσεις του Κυρίου. Αλλά ακόμα θυμίζει το ότι κρατάει ο Κύριος δρεπάνι στα χέρια εκείνον των λόγων που είπε ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτίστης, ότι ιδού το πτύον εν τη χειρή αυτού, το φτιάρι λέγεται στο χέρι του, και διακαθαρεί την άλωνα αυτού, θα καθαρίσει το αλώνι του και συνάξει τον σύτον αυτού εις την αποθήκη, το δε άχυρον κατακάψει πυρή ασβέστο. Θα μαζέψει το σιτάρι και το άχυρο που μένει στο αλώνι, θα το κάψει με φωτιά που δεν θα σβήνει ποτέ. Και ακόμη και την παραβολή των ζυζανίων που είπε ο ίδιος ο Κύριος, που είπε αφήστε να αυξάνουν ο σίτος με τα ζυζάνια, στην συντέλεια, με αυτή τη λέξη ο Κύριος, στη συντέλεια, τότε θα γίνει το ξεκαθάρισμα. Ο σίτος θα οδηγεί στην αποθήκη, τα δε ζυζάνια θα πάνε στον κλίβανο. Ήτι οι αγαθοί άνθρωποι, οι ευσεβείς εις την βασιλεία του Θεού, οι δε ασεβείς εις την αιωνία κόλαση. Αυτά όλα αναφέρονται εις το πρώτο σημείο, διότι σας είπα είναι συνδυασμός του χωρίου που σας διάβασα δύο προφητείων. Το πρώτο αναφέρεται λοιπόν στην προφητεία του Δανίλη. Το δεύτερο αναφέρεται στην προφητεία του Ζαχαρίου. Ο Ζαχαρίας μας σημειώνει στο 12ο κεφάλαιο 10-14 τα εξής: και εκχαιώ επί των οίκων Δαβίδ και επί τους κατοικούντας Ιερουσαλήμ πνεύμα χάριτος. Θα δώσω, λέγει, εις τον οίκον Ισραήλ πνεύμα χάριτος. Είναι η πρώτη παρουσία του Χριστού. Δεν ήρθα να κρίνω, αλλά ήρθα να σώσω. Πνεύμα χάριτος. Και ικτυρμού, και να σας λυπηθώ, και επιβλέψονται προς με ανθών κατορχήσαντο. Θα γυρίσουν να με κοιτάξουν και τότε θα αρχίσουν, είναι του ρήματος κατορχούμε, που θα πει περιφρονώ, περιγελώ, και θα αρχίσουν να με περιγελούν. Αλλά θα μετανοήσουν όμως όταν θα με δουν όπως θα με δουν. Πού? Επί του Σταυρού. Και κόψονται επ' αυτών κοπετών ως επ' αγαπητών. Θα αρχίσουν να χτυπάνε το κεφάλι τους, το στήθος τους, θα ξεριζώνουν τα μαλλιά τους, όπως ακριβώς κανείς κάνει κόπετον σε ένα αγαπημένο του πρόσωπο. Και οδυνηθήσονται οδύνηνος επί το πρωτοτόκο, και θα πονέσουν με πόνον πολύ, όπως πεθαίνει το πρωτότοκο παιδί. Και κόψεται η γη, θα χτυπάει το κεφάλι της η γη. Ποια γη? Προσέξτε, της Ιουδαίας. Όχι ολόκληρη γη, της Ιουδαίας. Καταφυλάς φυλάς. Πάσε υπολελειμμένε φυλέ, φυλή καθεαυτήν και γυναίκες αυτών καθεαυτάς. Δηλαδή, θα έρθει ο Μεσσίας, θα έρθει με χάρη, θα τον δουν οι άνθρωποι. Ποιοι άνθρωποι? Της Παλαιστίνης. Θα τον περιφρονήσουν, θα γελάσουν, θα αντιληφθούν ποιος είναι μετά. Με το πάθος επί του Σταυρού και τα σημεία του Σταυρού και την Ανάσταση. Τότε θα χτυπούν το κεφάλι τους. Αλλά αυτό είναι μία μικρογραφία του τι θα γίνει στο τέλος της ιστορίας. Ακούσατε το πώς. Ενθυμίστε ότι όταν ο εκατόνταρχος είδε τον σεισμόν, είδε τον σκοτισμό του ηλίου, είδε ό,τι είδε, τότε και άκουσε τους λόγους του Ιησού. Μεγαλειώδεις λόγοι επί του Σταυρού. Πάτερ άφες αυτής, ου γαρίδας ητυπιούσι, και λοιπά και λοιπά. Είδε πόσο άκακος είτο ο Ιησούς, ούτε κατηρά του, ούτε έβριζε, ούτε τίποτα από τους φρικτούς πόνους του Σταυρού. Και τότε είπε, αληθώς Θεού Υιός είναι ούτος. Πραγματικά αυτός είναι παιδί του Θεού. Τα δε πλήθη που είχαν βρεθεί εκεί στον Σταυρό υπέστρεφαν, μας σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς 23 κεφάλαιων, τύπτοντες εαυτόν τα στήθη.
χτυπώντας τα στήθη τους. Με γροθιά χτυπούσαν το στήθος και υπέστρεφαν. Δηλαδή ήταν ένα δείγμα μετανοίας. Τι κάναμε, ποιον σταυρώσαμε. Αυτό ήταν μία μικρογραφία. Ο Ισραήλ δεν επίστευσε. Μια μικρογραφία πώς ήρθε κατά την πρώτη παρουσία και πώς εκείνοι που είδαν ποιος ήταν άρχισαν να κόπτονται. Λοιπόν αγαπητοί, λέει τώρα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, όταν θα ξανάρθει ο Χριστός, θα έρθει βεβαίως επί των εφελών του ουρανού, η προφητεία του Δανίλη, και τότε όψεται αυτόν πάσο οφθαλμός, θα τον δει κάθε μάτι, και ήτινες αυτόν εξεκέντησαν. Εκεί έχει, το κείμενο δεν έχει κόμμα, βάζουμε ένα κόμμα για να καταλάβουμε το νόημα. Και εκείνοι οι οποίοι τον ελόγχησαν θα τον δουν. Και τότε αυτοί που τον ελόγχησαν κόψονται, θα χτυπούν το στήθος τους. Επ' αυτών για λογαριασμό, για λογαριασμό τους, αλλά βλέποντας αυτόν, πάσε φιλέ της γης. Ποιες είναι όλες τώρα αυτές οι φυλές της γης? Είναι αγαπητοί μου ολόκληρη η ανθρωπότητα. Στην μικρογραφία, στο πρώτο πλάνο πραγματώσεως της προφητείας του Ζαχαρίου, έχουμε τα 12 φυλάς του Ισραήλ. Στο δεύτερο πλάνο έχουμε ολόκληρη τη γη, ολόκληρη την οικουμένη. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι θα ειδούν το εκείνον που εξεκέντησαν, εκείνον που ελόγχησαν. Διότι αυτό βέβαια ιστορικά είναι γνωστό, ότι τον ελόγχησαν τον Κύριον μόνον, αν θέλετε και εντυρίον, ένας άνθρωπος τον ελόγχησε. Φυσικά ήταν στα καθηκοντά του να διαπιστώσει τον θάνατον του εκτελεσθέντος. Όλα αυτά όμως διότι κατεδίκασαν, ήθελαν να καταδικαστεί οι Εβραίοι. Όμως τι σημαίνει τώρα ότι θα τον δουν όλοι εκείνοι που τον εκέντησαν, λέει, τον ελόγχησαν? Εκείνοι κάποιοι, εδώ λέγει όλοι εκείνοι απολυτικοί, είναι εκείνοι που αρνήθηκαν τον Ιησού Χριστό. Που δείχνει αγαπητοί ότι εκείνος που αρνείται τον Χριστό λογχίζει τον Χριστό. Για να πω ένα άλλο, και δεν είναι σχήμα λόγου, δεν είναι σχήμα λόγου, θα σας πω δύο παραδείγματα. Το ένα από τον Απόστολο Παύλο, το άλλο είναι από την Παράδοση. Επειδή αύριο έχουμε του Αγίου Πέτρου Αλεξανδρίας, ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Φιλιππησίους: λυπάμαι για αυτούς όν ο Θεός η κοιλία, που κάναν την κοιλιά τους Θεό, ήδη τις ειδονές. Χριστιανοί, αλλά κάναν Θεό τους τις ειδονές, οι οποίοι, προσέξτε αυτή την φράση, ανασταυρώνουν τον Υιόν του Θεού. Δηλαδή ξανασταυρώνουν. Είναι το ίδιο με το εξεκέντησαν, είναι το ίδιο. Ώστε λοιπόν, τι θα πει, θα δω τον Χριστόν όταν θα έρθει, που εγώ πήρα μέρος στο λογχισμό του, όταν θα έχω αρνηθεί τη θεανθρωπίνη του φύση, το πρώτο και το κύριο, και όταν ως χριστιανός επιμένω να ζω μια ζωή αμαρτίας. Διότι εδώ όταν ομιλεί ο Απόστολος Παύλος, δεν ομιλεί για θέμα πίστεως, αλλά για θέμα ζωής. Όν ο Θεός η κοιλία, χριστιανοί ήσαν, βαπτισμένοι, αλλά η ζωή τους ήταν τέτοια που οπωσδήποτε δεν συμφωνούσε με το σταυρικό πνεύμα του Ευαγγελίου. Το δεύτερο, μια που γιορτάζουμε αύριο, σας είπα, τον Άγιο Πέτρο Αρχιεπίσκοπον Αλεξανδρίας, στην εποχή του ήταν ο Άριος. Φυσικά τον Άριο τον αντιμετώπισε μετά ο Άγιος Αθανάσιος. Αλλά ο Άγιος Πέτρος, που στις μέρες του ενεφανίστη ο Άριος, είδε ένα όραμα, το οποίο μάλιστα υπάρχει και σε τυχογραφίες. Επάνω στην μονή μας υπάρχει σε τυχογραφία εφθαρμένη,
βεβαίως σώζεται όμως ο Άγιος Πέτρος με το όραμα που βλέπει. Τι είναι το όραμα? Είδε τον Ιησούν ως παιδίον με ένα χιτόνα, σχισμένο χιτόνα, κουρελιασμένο. Και τότε λέγει ο Άγιος Πέτρος εις τον Ιησούν: Κύριε, τι σου διήλε το χιτόνα? Ποιος σου σκίσε το χιτόνα? Και απαντάει ο Κύριος: ο Άριος. Ο Άριος, δηλαδή η αίρεσης. Ο Άριος ο αιρετικός, που ειρνείτο τη θεανθρωπίνη του φύση. Βλέπετε λοιπόν τι θα πει εκκεντώ, δηλαδή λογίζω, και πως είναι δυνατόν, αφού ιστορικός ένας ελόγχησε μόνο, ηθική αυτούργηδε το συνέδριο των Εβραίων, πως είναι δυνατόν τώρα ολόκληρη η γη να κάνει κοπετών? Όλοι οι άνθρωποι, εκείνοι δηλαδή που θα σταθούν σε όλη τη γη, σε όλη την ιστορία, έως τέλος της ιστορίας, που θα τον δουν, και από την εποχή μας φυσικά, εύχομαι να μην είναι και από τους παρόντες, να μην είναι, θα τον δουν και θα πούν: εγώ τον εξεκέντησα τον Ιησούν. Είναι αυτό η άρνηση, είτε ως πίστης είτε ως πρακτική ζωή, όταν αρνούμε τον Ιησούν Χριστόν. Αλλά ο ίδιος ο Κύριος λέγει ακόμη, γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό, ότι τότε όταν θα έρθει επί των εφελών του ουρανού, τότε φανίσεται το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό. Θα φανεί, λέει, το σημείο του Υιού του ανθρώπου, Ματθαίος 24,30. Ποιο είναι αυτό το σημείο? Είναι ο Σταυρός. Είναι ακριβώς το όργανο εκείνο το οποίο οι ανά τους αιώνας αιρετικοί και χλέβαστε χλεβάζουν, μεταξύ των οποίων είναι και οι χιλιαστέ, οι οποίοι χλεβάζουν τον Σταυρό. Ή ακόμα θα λέγαμε, αυτή η παρουσία, προσέξτε, του παθόντος Χριστού. Ο Χριστός ανεστήθη. Είναι παθόν Πάσχων. Ο Χριστός είναι πάντα Πάσχων εις τον ουρανό με τας πληγάς. Είναι εκείνες οι πληγές αθεράπευτες. Είναι εκείνες οι πληγές που εψηλάφησε ο Θωμάς. Είναι τα διάσημα του Κυρίου. Είναι εκείνα που θα σταθούν τα πιστήρια του ποιος είναι ο Χριστός. Και ότι πραγματικά αυτός που θα έρθει είναι εκείνος τον οποίον εξεκέντησαν. Μένουν λοιπόν οι πληγές. Και θα μένουν όχι μόνο όσο κρατά η ιστορία, αλλά και πέρα από την ιστορία. Θα πάμε παρακάτω πρώτα ο Θεός στην Αποκάλυψη και θα μας παρουσιάσει αυτές τις πληγές ο Ευαγγελιστής Ιωάννης με μια θαυμασία εικόνα, η οποία είναι περίεργη. Θα δει τον Υιόν και Λόγον του Θεού ως αρνίον, διότι εθυσιάστη, επειδή το αρνίον εθυσιάζεται, εσφαγμένον και εστικός. Αυτό το αντιφατικό, σφαγμένο και στέκεται. Πώς στέκεται αφού είναι σφαγμένο? Αυτό δείχνει ότι φέρει τα σπληγάς και ταυτοχρόνως ζει. Εκείνο που θα πει λίγο πιο κάτω, θα το δούμε πρώτο Θεός την ερχομένη φορά, θα πει ο Χριστός στον Ιωάννη: ιδού, να, εγώ νεκρός εγενόμη και ιδού, ζω. Βλέπετε λοιπόν ότι οι πληγές μένουν, είναι τα διάσημα του μεγάλου κατορθώματος του Υιού του Θεού, ότι έσωσε με αυτές τον κόσμο, και ταυτοχρόνως τα φοβερά πιστήρια, τα φοβερά, ότι εκείνοι που τον εσταύρωσαν μη πιστεύοντες μέσα στην ιστορία είναι ο Ιησούς, ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού. Αλλά θα τον δει κάθε μάτι. Ναι, αγαπητοί μου, κάθε μάτι θα δει τον Χριστό όταν θα έλθει. Οι ευσεβείς θα χαρούν, οι ασεβείς θα κάνουν κοπετών, θα κλαίνουν, θα οδύρονται. Για κοιτάξτε τώρα είναι αντίστροφα τα πράγματα.
οδύρονται οι ευσεβείς και αναμένουν τον Κύριο και λέγουν πότε θα έρθεις Κύριε, δεν βλέπεις πως βρισκόμεθα. Και χαίρονται οι ασεβείς, είναι εκείνο που είπε ο Χριστός, και τα οποία στην πρώτη του παρουσία αποτελούν μικρογραφία της δευτέρας του παρουσίας. Ο κόσμος χαίρεται και γελά και εσείς κλαίτε και πενθείτε. Σε λίγο θα πενθεί ο κόσμος, θα γελάτε εσείς. Πόσο σε λίγο? Σε 2-3 μέρες. Πέμπτη βράδυ τους τα λέγει. Κυριακή έφυγε το πένθος. Βλέπετε ότι αυτά τα πράγματα δεν έχουν έναν αιώνιο χαρακτήρα, γιατί είναι τοποθετημένα μέσα στον χρόνο. Και ο χρόνος μετρά, περνά. Μετρά ο χρόνος. Δεν έχουν αιώνιο χαρακτήρα να μένουν κοκαλωμένα. Συνεπώς ο Χριστός έρχεται. Και τότε οι ευσεβείς θα χαρούν και οι ασεβείς θα κλαίνουν. Ο ίδιος ο Κύριος αυτά τα οποία μας σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψή του μας τα λέγει ως εξής. Ματθαίος 24,30. Και τότε φανίσετε το σημείο του Υιού του Ανθρώπου εν το ουρανό, και τότε κόψονται πάσε φυλέ της γης και όψονται των Υιών του Ανθρώπου. Κόψονται, όψονται. Και τότε λέγει όλες οι φυλές της γης κόψονται, θα κάνουν κοπετών κλάμα και θα ειδούν τον Υιόν του Ανθρώπου ερχόμενον επί των εφελών του ουρανού με τα δυνάμειος και δόξης πολλής. Βλέπετε παρακαλώ συμφωνία των Ευαγγελίων με την Αποκάλυψη. Δεν υπάρχει κανένα σημείο του βιβλίου της Αποκαλύψεως που να μην συμφωνεί με τα Ευαγγέλια. Κανένα σημείο. Υπάρχει απόλυτη συμφωνία στο πνεύμα, ενίοτε και στο γράμμα, μεταξύ του βιβλίου της Αποκαλύψεως και των τεσσάρων Ευαγγελίων. Αλλά ακόμη υπάρχει και μία δήλωση σε εκείνο το οποίο λέγει εδώ ο Ευαγγελιστής, ότι θα έλθει επί των εφελών του ουρανού. Κλείνει ως εξής: ναι, αμήν. Αυτό το ναι, αμήν είναι μία επισφράγηση διπλή, λειτουργική, ελληνικής και σημειτικής διαστάσεως. Το ναι είναι ελληνικό, το αμήν είναι σημειτικών, δηλαδή εβραϊκών, και έχει λειτουργικών χαρακτήρα, που σημαίνει ότι υπάρχει μία επιβεβαίωση και μία ευχή. Το ναι θα πει ναι, επιβεβαίωση. Το αμήν θα πει ομοίως ναι, αλλά και ταυτόχρονα θα πει ήθε. Μία ευκτική, δηλαδή προσέξτε, αυτό το οποίο έγραψα, ως να λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αυτό το οποίο έγραψα, έρχεται, ο Χριστός έρχεται. Ναι, αμήν. Δηλαδή, ναι, οπωσδήποτε έρχεται. Αμήν, ήθε γρήγορα να γίνει. Υπάρχει λοιπόν αυτό το λειτουργικό, με αυτή τη διπλή διάσταση, στις δυο αυτές γλώσσες, την ελληνική και την σημειτική. Το ίδιο σχήμα κατά γράμμα θα μας το αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του 1:19-20. Θα πείτε εξής: ο γάρ του Θεού Υιός Ιησούς Χριστός, συγγνώμη, ο γάρ του Θεού Υιός Ιησούς Χριστός ου και γένετο ναι και ου, αλλά ναι, εν αυτό γέγονε. Ως εγάρ επαγγελίε Θεού, εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν.
ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, δεν ήρθε στον κόσμο ναι και όχι. Θα πει ποιος είναι, τι κάνει, είναι έτσι, είναι έτσι. Αλλά ήρθε ως ναι, και οι υποσχέσεις του είναι ναι και αμήν. Δηλαδή όλα θα πραγματοποιηθούν. Ο Χριστός ό,τι είπε δεν αλλάζει τίποτε. Κοιτάξτε κατά πνεύμα πώς ταιριάζουν τα βιβλία. Κοιτάξτε εδώ αγαπητοί μου, ένας συγγραφέας σε διαφορετικών χρόνων, για να μην πω κάποτε στο ίδιο του βιβλίο, έχει αντιφάσεις. Όχι διαφορετική συγγραφή. Βλέπει λοιπόν κανείς το εξής, ότι αυτό σημαίνει ο Χριστός που είπε «Ο ουρανός και η γη παρελεύσετε, είδε λόγοι μου ουμή παρέλθωση». Ιώτα εν, το ιώτα, το γιόντ που χρησιμοποιούμε στην άλγεβρα, είναι το γιόντ, το ιώτα, το ιώτα το εβραϊκό, αυτό το φοινικικό, το σημητικό, από εκεί είναι το γιόντ που λέμε στην άλγεβρα, από εκεί είναι. Είναι το πιο μικρό γράμμα του εβραϊκού αλφαβήτου. Όταν λέει ιώτα εν δεν θα πέσει, η μία κεραία είναι ο τόνος, η κεραία δεν θα πέσει, σημαίνει ότι δεν θα πραγματοποιηθεί. Ούτε ένα γιώτα, ούτε μια κεραία από ό,τι σας είπα δεν θα είναι δυνατό να μην πραγματοποιηθεί, δεν θα πέσει. Ο ουρανός και η γη, αυτό που μοιάζει παράξενο και μεγάλο, θα φύγουν από τη θέση τους. Τα λόγια μου θα μείνουν. Συνεπώς, ο Χριστός είπε θα ξανάρθω. Και εδώ είναι η αξιοπιστία. Πιστός ο λόγος, λέγει ο Απόστολος Παύλος, και πάσης αποδοχής άξιος. Είναι αξιόπιστος ο λόγος του Θεού. Ο Χριστός θα ξανάρθει. Μια πιστή καρδιά, όταν αισθάνεται, αγαπητοί μου, όλα αυτά μέσα της, έχει βεβαίαν την ελπίδα και ζει με την εν Χριστώ ελπίδα, μια ελπίδα που αληθινά ζωογονεί. Ναι, αμήν, εγώ είμαι το Α και το Ω. Λέγει Κύριος ο Θεός, ο Ων και ο Ιν και ο ερχόμενος, ο Παντοκράτορ. Τι μεγαλειώδη. Αγαπητοί μου, εγώ είμαι φτωχός άνθρωπος. Δεν, τι να σας πω. Η ανθρώπινη γλώσσα δεν μπορεί, ακόμη και το ανθρώπινο λεξιλόγιο είναι φτωχό, οι λέξεις όλα είναι φτωχά, μια φωνή, τι να πει, τι να περιγράψει. Αλλά από ό,τι διαισθάνεστε, από αυτό το ανθρώπινο φτωχό λεξιλόγιο, μπορείτε να αντιληφθείτε τη μεγαλοπρέπεια του βιβλίου, μπορείτε να τη ζήσετε τη μεγαλοπρέπεια. Κοιτάξτε, ναι, αμήν, εγώ ημί το Α και το Ω, λέγει Κύριος ο Θεός, ο Ων και ο Ιν και ο ερχόμενος, ο Παντοκράτορ. Αυτό το ναι και αμήν το βεβαιώνει ποιος? Αυτός που είναι το Α και το Ω, ο ουράνιος Θεός Πατήρ. Έτσι, να ένα όνομα του Θεού, Α και Ω. Εγώ είμαι το Α και το Ω, λέει ο Θεός. Ώστε λοιπόν, εγώ είμαι το Α και το Ω, είναι ένα όνομα του Θεού. Κι άλλοτε σας έχω πει, το ξέρετε αυτό πολύ καλά, ο Θεός έχει πολλά ονόματα, πάρα πολλά ονόματα, επειδή ακριβώς δεν έχει όνομα. Δεν δίνεται να αποδοθεί όνομα εις τον Θεό, επειδή η απόδοση ονόματος εις τον Θεό μικραίνει αυτό που είναι. Μην ξεχνάμε ότι άπαξ ο άνθρωπος θα δώσει όνομα, ήδη έδωσε και ορισμόν. Και όταν λέμε ορισμός και όνομα, σημαίνει βάλαμε όρια. Ο Θεός όμως δεν έχει όρια. Γι' αυτό στην ερώτηση του Μωυσέως, ποιο είναι το όνομά σου Κύριε, για να πω εις τους Εβραίους εν Αιγύπτο, είπε το όνομά μου εγώ είμαι Ιών, εγώ είμαι ο υπάρχον. Δεν έδωσε όνομα. Αλλά αυτό ακριβώς, εγώ είμαι ο υπάρχον, αυτό αποτελεί ένα όνομα. Γιατί ακριβώς επειδή δεν έχει όνομα, είναι ανώνυμος ο Θεός, γι' αυτό είναι και πολυώνυμος. Ανόητοι χιλιαστέ, ανόητοι,
όταν επιμένουν και λέγουν γιατί δεν λέμε το όνομα Γιαχβέ. Γιαχβέ θα πει Κύριος εβραϊκά. Το λέμε. Μα λέει είναι το όνομα του Θεού. Μα δεν είναι μόνο αυτό. Μα είναι το ύψιστο. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι όλα τα ονόματα επιστρατεύει η Γραφή για να μιλήσει για τον Θεό. Και μάλιστα, αγαπητοί μου, όπως βλέπουμε εδώ, υπάρχει μία συσσόρευση ονομάτων. Αλλά θα το δούμε στη συνέχεια. Τι σημαίνει εγώ είμαι το Α και το Ω? Θα πει το ξεκίνημα ολοκλήρου της κτιστής δημιουργίας, όπως είναι το Α που αρχίζει στο αλφάβητο, και το Ω είναι το τέλος αυτής, ήτι η ύπαρξης και η ανυπαρξία, το είναι και το μη είναι, το είναι ως απαρέμφατο, το είναι και το μη είναι. Εις τον Θεό δηλαδή ανήκει πάσα αρχή κτίσεως, και εις αυτόν ανήκει μια τυχόν εκμηδένισης της κτίσεως. Άλλο ότι ο Θεός δεν θέλει να εκμηδενήσει την κτίση, είναι ο μόνος ο οποίος δημιουργεί εκ του μηδενός, είναι η όντως αρχή, εκείνο το εν αρχή είναι ο λόγος. Αυτό σημαίνει, είναι το άλφα. Δηλαδή ο λόγος ήταν όταν δόθηκε η αρχή της κτίσεως εκ του μηδενός. Δύναται όμως να φέρει εις το ωμέγα ο Θεός το είναι, το άλφα, δηλαδή εκ της υπάρξεως να οδηγήσει την κτίση εις την ανυπαρξία, διότι μόνος ο Θεός έχει σχέση με το μηδέν. Ουδέν κτίσμα έχει σχέση με το μηδέν, ούτε ο λογικός άνθρωπος, ούτε ο άγγελος. Κανείς δεν δύναται να φέρει στην ύπαρξη κάτι εκ του μηδενός, αλλά και να οδηγήσει κάτι εις το μηδέν. Είναι αδύνατο. Είναι όχι μόνο απλώς αδύνατον, αλλά αδύνατον και να το διανοηθούμε. Έτσι ο Θεός είναι το Α και το Ω. Εν αυτό περιέχει το παν. Συνεπώς, όταν λέγει εγώ είμαι το Α και το Ω, είναι ως να λέγει είμαι ο Κύριος του χώρου και του χρόνου. Γιατί το Α και το Ω δεν είναι στο Θεό. Προσέξτε, δεν είναι στο Θεό. Ο Θεός δεν είναι Α και Ω, αλλά μέσα στο Θεό υπάρχει το Α και το Ω, ήδη η αρχή και το τέλος της κτίσεως. Ο Θεός είναι άναρχος, δεν έχει αρχή, και συνεπώς ατελέπτητος, δεν έχει τέλος. Η κτίση έχει αρχή και τέλος, αλλά το Α και το Ω είναι μέσα στο Θεό, και άρα ο Θεός είναι Κύριος του χώρου και του χρόνου. Εις αυτό λοιπόν τον τελευταίο στίχο του προημίου, τον κατατελευταίο στίχο, ο οποίος είναι μεγαλοπρεπέστατος, κλείει όλο το προημίο, έχουμε μία συσσόρευση θείων ονομάτων. Το πρώτο όνομα, εγώ είμαι το Α και το Ω. Το δεύτερο όνομα, Κύριος. Αυτό που λέγουν οι χιλιαστές, το Κύριος. Γιαχβέ, Κύριος. Το τρίτο όνομα, Θεός. Το τέταρτο όνομα, ο Ον και ο Ιν και ο Ερχόμενος. Το πέμπτο όνομα, ο Παντοκράτορ. Δια αυτής της ισορρεύσεως αυτών των θείων ονομάτων, βλέπουμε ότι πηγή όλων των αποκαλύψεων είναι ο Θεός. Και συνεπώς, ό,τι αναφέρεται στο βιβλίο της Αποκαλύψεως είναι αξιόπιστον. Προσέξτε, είναι αξιόπιστον. Ο Θεός αποκαλύπτει, κανείς άνθρωπος. Και το καταπληκτικό είναι όταν βλέπουμε να πραγματώνεται ό,τι ο Θεός αποκαλύπτει μέσα στην πρόοδο των αιώνων, τότε λέμε πραγματικά είναι θείας προελεύσεως το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Όντως θεόπιστον. Εδώ, αγαπητοί μου, τελειώνει το προήμιο του όλου βιβλίου. Είδαμε να ξεδιπλώνεται μπροστά μας, όσο τούτο ή το δυνατόν, το θεολογικό του βάθος, αντάξιον ενός μεγάλου θεολόγου της Εκκλησίας μας, του Αγίου Ιωάννου, που γράφει το βιβλίο αυτό.
ακολουθεί το κύριον θέμα, εις το οποίο δεν είναι παρά η εμφάνιση του Ιησού Χριστού μπροστά στον έμφοβο, κατάπληκτον και τρέμοντα Ιωάννη, για να του δείξει ποια είναι η μελλοντική πορεία της Εκκλησίας του, ποιοι είναι οι αγώνες της Εκκλησίας, οι περιπετειές της, η πολεμή της και η τελική της νίκη. Αυτά αποτελούν το κύριο θέμα του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Και με τη βοήθεια του Θεού, αγαπητοί μου, εισερχόμεθα εις το κύριο θέμα. Εγώ Ιωάννης, ο αδελφός ημών και συγκοινωνός εν τη θλίψη και βασιλεία και υπομονή εν Ιησού Χριστό, εγενόμην εν την ίσωτη καλουμένη Πάτμο δια των λόγων του Θεού και την μαρτυρία Ιησού Χριστού. Δηλαδή, εγώ ο Ιωάννης, ο αδελφός σας και συμμέτοχος στη θλίψη και τη βασιλεία και την υπομονή εν Ιησού Χριστώ, ήμουν εις την ίσον Πάτμον, στην ίσο που ονομάζεται Πάτμος, εξαιτίας του Λόγου του Θεού και της μαρτυρίας δια τον Ιησού Χριστώ. Προκειμένου, αγαπητοί, ο Ιερός Ευαγγελιστής να κατοχυρώσει την ιστορικότητα του προφητικού βιβλίου, την ιστορικότητα, μεγάλο πράγμα αυτό, να κατοχυρώσουμε την ιστορικότητα ενός βιβλίου, ακολουθεί το παράδειγμα των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης, όπως τον Ιερεμία, τον Εζεκίλ, την Ισαΐα και άλλους προφήτας. Και τι κάνει? Παραθέτει εις τον παρόντα στίχον, που είναι ο πρώτος στίχος του κυρίου θέματος, παραθέτει τον τόπον εις τον οποίον εγγράφει, απεκαλύφθη η προφητεία και εγγράφει η προφητεία, και είναι η ίσως Πάτμος, που η Πάτμος, ξέρετε όλοι, ανήκει στο Δωδεκανησιακό σύμπλεγμα, είναι μία ίσως της Δωδεκανήσου, μικρό νησάκι, ξερονής είναι. Ακόμη των λόγων της παραμονής στην Πάτμον, αλλά και των χρόνων της Αναποκαλύψεως, ο οποίος έγινε ημέρα Κυριακή, όπως θα μας πει στο ίδιο κεφάλαιο στο στίχο 10. Όταν λοιπόν μας ομιλεί περί του τρόπου, συγγνώμη, περί του τόπου, περί του λόγου και περί του χρόνου, όπως βλέπετε τοποθετείται ιστορικά, διότι αυτά ακριβώς αποτελούν τα στοιχεία εκείνα που έχουμε μία ιστορική διάσταση. Δηλαδή δεν είναι μύθος. Δεν είναι μύθος. Θα λέγαμε στην Πάτμο, σε εκείνο το σπήλαιον, τότε έγινε αυτό. Έχουμε την ιστορικότητα. Βλέπετε πόσο μένω σε αυτά. Γιατί άμα θα βγείτε έξω, θα ακούσετε να σας λένε ότι αυτά είναι παραμύθια. Και για να τους αντικρούσετε, εγώ σας βοηθώ να καταλάβετε ότι δεν βρισκόμαστε μπροστά σε παραμύθια, αλλά μπροστά σε ιστορικές κατοχυρώσεις. Πράγματι, κατά την αρχαία παράδοση, ο Άγιος Ιωάννης εξορίστη εις την Πάτμον, και τούτο κατά τη διάρκεια του διωγμού του Δομετιανού, όπως μας διασώζει ο ίδιος ο Απόστολος, μέσα δηλαδή στην Αποκάλυψη, που λέγει «δια των λόγων του Θεού και την μαρτυρία του Ιησού Χριστού». Δηλαδή, ήρθα εδώ στην Πάτμο επειδή ακριβώς έκανα κήρυγμα για τον Χριστό και έδινα τη μαρτυρία του. Δεν μας λέγει το ρήμα «εξορίστηκα», αλλά ότι εδώ βρέθηκα για αυτή την αιτία. Αλλά η εξορία εννοείται υπό την λέξη θλίψης. Λέγει εγενόμη συγκοινωνός εν τη θλίψη. Διότι αν ήταν να κάνει ένα ταξίδι μέχρι την Πάτμο, είχε κατοίκους η Πάτμος πολλούς, ας υποθέσουμε, και πήγε εκεί να κάνει κήρυγμα και εκεί ακριβώς εδέχθη την αποκάλυψη του Χριστού, δεν θα έλεγε δια την θλίψη. Συνεπώς, υπό την λέξη θλίψη, δοτική,
εψιλογιάτα το ψι, θλίψη, κρύπτεται η πραγματικότητα της εξορίας. Όντως, ο Άγιος Ειρηναίος, ο οποίος είναι μόλις του δευτέρου αιώνος, μας λέγει τα εξής: ου προ πολλού χρόνου εωράθη, αλλά σχεδόν επί της ημετέρας γενεάς προς το τέλη της δομετιανού αρχής. Δηλαδή το βιβλίο της Αποκαλύψεως δεν είναι πολύ καιρός που το είδε το φως της δημοσιότητος, αλλά προς το τέλος της εξουσίας του δομετιανού. Ο δε κλίνης ο Αλεξανδρεύς μας σημειώνει τα εξής: επειδή γαρ του τυράννου τελειώσαντος, του δομετιανού δηλαδή που είχε πεθάνει, από τις Πάτμου της νήσου μετήλθεν επί την Έφεσον. Έφυγε από την Πάτμο με τον θάνατο του δομετιανού. Ο Ιωάννης έφυγε από την Πάτμο και ήρθε εις την Έφεσον. Αλλά και ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας μας λέγει: Πάτμον εκείν την νήσον καταδικαστής. Δηλαδή καταδικάστη να κατοικήσει την νήσον Πάτμον. Δηλαδή τι θα πει καταδικάστη? Εξορίστη. Καταδικάστη εις εξορίαν. Αλλά και ο Ευσέβιος Κεσαρίας εις το χρονικό του τοποθετεί αυτή την εξορία εις το 14ο έτος της βασιλείας του Δομετιανού, που αντιστοιχεί με το 94 ή 95 μετά Χριστόν. Τότε λοιπόν εγγράφει η Αποκάλυψη. Αλλά δεν εγγράφει στην Έφεσον, εγγράφει στην Πάτμον. Και τούτο διότι εφόσον ο Χριστός του λέγει γράψον επιστολήν προς τον άγγελον της Εφέσου. Πώς θα ήταν δυνατόν να του πει γράψει επιστολή στον άγγελον επίσκοπον της Εφέσου, εάν υποτεθεί ότι είναι μέσα στην Έφεσον? Άρα λοιπόν δεν είναι στην Έφεσον όταν γράφει την Αποκάλυψη, αλλά υπό το κράτος αυτών των εντυπώσεων, των βιωμάτων αυτών των πολύ δυνατών, γράφει την Αποκάλυψή του εκεί εις την Πάτμον. Και αν μάλιστα, που είναι μια εσωτερική μαρτυρία αυτό μέσα στο ίδιο το βιβλίο που μας το λέγει, γράψε στον επίσκοπο της Εφέσου, αν μάλιστα λάβουμε υπόψη ότι μέχρι σήμερα κατά την παράδοση δεικνύεται το σπήλαιο της Αποκαλύψεως. Όλα αυτά δείχνουν με τις μαρτυρίες που σας είπα ότι το βιβλίο της Αποκαλύψεως εγγράφει εις την νήσον Πάτμον από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη όταν ήταν εξόριστος εις αυτήν. Είναι χαρακτηριστικό ότι προτάσει του ονόματος την αντωνυμία εγώ. Εγώ ο Ιωάννης λέγει. Τούτο το κάνει για να τονίσει το όνομα. Εγώ ο Ιωάννης, όπως λέμε εγώ ο Αθανάσιος. Και επιπλέον προς πίστοση της ταυτότητός του. Ή το ανάγκη να τεθεί το όνομα, διότι όπως βλέπετε πρόκειται περί προφητικού βιβλίου και έπρεπε οπωσδήποτε να βεβαιωθεί η προέλευση του βιβλίου, κάτι το οποίο δεν κάνει στο Ευαγγέλιο, αλλά κρύπτεται πολύ χαριτωμένα ο Ιερός Ευαγγελιστής πίσω από εκείνον τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς και είχε πέσει εις το στήθος του και του είχε πει: Κύριε, τι σε στήνω παραδιδούσε. Αλλά εδώ όμως το πράγμα είναι πολύ σοβαρό, το περιεχόμενο του βιβλίου είναι προφητικό και πρέπει να δηλώσει ο Ευαγγελιστής το όνομά του. Αλλά τόσο το όνομα όσο και η αντωνυμία έρχονται να μας θυμίσουν το βιβλίο του Δανιήλ, ο οποίος και εκείνος για να βεβαιώσει ιστορικά αλλά και να δηλώσει ότι ο ίδιος είναι ο μαρτυρών περί του πράγματος, βάζει και τα δυο, και το όνομα και την αντωνυμία. Λέγει ο Δανιήλ στο 8ο κεφάλαιο: εν έτη τρίτο της βασιλείας Βαλτάσαρ του βασιλέως, βλέπετε χρονική τοποθέτηση, όρασης όφθη πρόσμε, είδα όραμα, εγώ Δανιήλ, μετά την οφθήσαν μη την αρχή κτλ. Εγώ Δανιήλ. Το χωρίο εγώ Ιωάννης αρχίζει με μία πολύ τρυφερά προσοικείωση. Εγώ Ιωάννης, ο αδελφός ημών, ο αδελφός σας και συγκοινωνός εν τη θλίψη και βασιλεία και υπομονή. Εδώ βλέπουμε δεν χρησιμοποιεί ο ιεροσύγγραφος
ούτε των τίτλων του Αποστόλου, Απόστολος Ιησού Χριστού, ούτε καν το δούλος Ιησού Χριστού, τίποτα. Κατευθείαν βάζει το όνομα, το όνομα, εγώ Ιωάννης. Γιατί αυτό? Ίσως δια την κοινή επικρατούσα κατάσταση θλίψεως και διωγμού. Ο μεν Ιωάννης διώκεται ήδη εξόριστος στην Πάτμον, οι δε χριστιανοί προς τους οποίους θα αποτείνει το βιβλίο του, θα το στείλει, και αυτοί ομοίως υφίστανται διωγμών. Και όπως βλέπουμε υπάρχει κοινή θλίψης, και η κοινή θλίψης πάντοτε αδελφώνει. Εγώ Ιωάννης σε εσάς, ο αδελφός σας, ο αδελφός σας, σε τι? Και συγκοινωνώ σας στη θλίψη, στη βασιλεία, στην υπομονή. Αλλά εδώ αγαπητοί μου έχει τρία πελώρια σημεία ο Άγιος Ιωάννης ο θεολόγος. Πελώρια σημεία. Τι λέγει? Συγκοινωνός στη θλίψη, στη βασιλεία, στην υπομονή. Τρία μεγάλα θέματα. Ας δούμε το πρώτο. Θλίψεις. Τι είναι η θλίψεις? Είναι η συμπίεση και η εξαυτής στενοχωρία της ψυχής. Θλίβω, ζουλάω, σύνθλιψη, ζούλιγμα. Ζουλιέται η ψυχή και άρα στενοχωρείται. Στενοχωρείται, στενός χώρος. Αλλά αν η εγκυρίω χαρά είναι ο καρπός της χριστιανικής ιδιότητας, παρακαλώ προσέξτε αυτό, εάν η χαρά, η εγκυρίω χαρά είναι ο καρπός της χριστιανικής ιδιότητας, η θλίψης είναι το περικάρπιο του καρπού. Απ' έξω θλίψεις, μέσα χαρά. Απ' έξω το τσόφλι, μέσα το αμύδγαλο. Το αμύδγαλο δεν είναι μόνο του, έχει το τσόφλι του. Πρέπει να προστατευθεί. Οι θλίψεις, ακούστε αυτά τα οξύμορα εκ πρώτης όψεως. Οι θλίψεις προστατεύει τη χαρά. Το φανταστήκατε ποτέ? Αυτά είναι μόνο δυνατά μέσα στο χριστιανικό βίωμα. Αν δεν τα ζήσουμε έτσι, πρέπει να αμφιβάλλουμε για τη χριστιανική μας ιδιότητα. Δηλαδή δεν δύναται να αναπτυχθεί και περισωθεί η χαρά και η πνευματικότης που τη γεννά, αν απουσιάζει η θλίψη. Αλλά η εν κυρίω θλίψη δεν είναι κάτι που έρχεται από μέσα, αφού τη χαρά, αφού η χαρά είναι ο καρπός και αυτή αποτελεί το περικάρπιο, αλλά είναι κάτι που έρχεται απ' έξω. Αυτό σημειώσατε το. Είναι η κατάσταση και θλίψεις που δημιουργείται εις τους πιστούς από τις εξωτερικές αντιδράσεις του κόσμου και του διαβόλου. Ο Κύριος, το ξέρετε, μας ειδοποίησε σχετικά, αλλά πόσοι το θυμώνται όμως, λέγει Ματθαίος 24,9, παραδώσουσιν ημάς εις θλίψη. Ώστε λοιπόν απ' έξω το πράγμα είναι. Θα μας παραδώσουν εις θλίψη. Τι είναι η θλίψη? Ο διωγμός, οι φυλακές, οι στερήσεις, ο θάνατος, το μαρτύριο. Αλλά αυτά είναι απ' έξω, δεν είναι από μέσα. Η κατάσταση σε αυτή από τον Κύριο ονομάζεται στενή πύλη. Και ακόμα σαφέστερα, Ιωάννης 16,33, εν το κόσμο θλίψη έξετε. Εις τον κόσμο θα έχετε θλίψη. Εν τούτης, αυτή η θλίψη δίδει άφατη και υπερεκβλίζουσα χαρά. Τόση πολύ, ώστε να γράφει στους Κορινθίους ο Απόστολος, β' Κορινθίους 7,4, πεπλήρωμε τη παρακλήση, υπερπερισσεύουμε τη χαρά επί πάση τη θλίψη ημών. Περίεργο πράγμα, περίεργο. Ακούστε τη μετάφρασή του. Είμαι γεμάτος από παρηγορία, πεπλήρωμε τη παρακλήση,
υπερπερισσεύομαι, σούπερ περισσεύομαι, να μου επιτρέψετε να το πω με αυτή τη σύγχρονη έκφραση, σούπερ περισσεύομαι στη χαρά με όλη εκείνη τη θλίψη μας. Ο Άγιε Παύλε, να γιατί είναι ο καρπός η χαρά, το περικάρπιον η θλίψη. Αν βγάλεις τη θλίψη θα χάσεις τη χαρά. Αν βγάλεις το τσόφλι, θα χάσεις το αμύγδαλο. Αλλά προσέξτε, οι θλίψεις είναι γνώρισμα εκείνων που θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Λέγει ο Απόστολος Παύλος πάλι στις πράξεις. Το είχε πει μετά από τον λιθοβολισμό του στα Λύστρα, αυτό το περίφημο. Δια πολλών θλίψεων δι ημάς εισελθεί εις την Βασιλεία των Ουρανών. Εκείνο το δι είναι ακριβώς αυτό το πρέπει που συνδέει το μέσα με το έξω, τη χαρά με τη θλίψη. Δεν χωρίζουν αυτά, δεν μπορούν να χωρίσουν. Γι' αυτό λέγει πρέπει να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού με πολλές, όχι απλώς θλίψεις, αλλά με πολλές θλίψεις. Αλλά εδώ θα ήθελα, αγαπητοί μου, κάτι να σας σημειώσω. Ότι η εποχή μας προσπαθεί να δημιουργήσει, και εδώ να προσέξουμε, ένα χριστιανισμό χωρίς θλίψεις. Ένα χριστιανισμό γεμάτο από συμβιβασμούς και από ανέσεις. Δεν θέλουμε να ζουλιχτούμε απολύτως σε τίποτα. Πρόκειται για τον έναν εκ των δύο κινδύνων που απειλούν την Εκκλησία μας εις τον παρόντα αιώνα. Ο ένας κίνδυνος λέγεται εκοσμίκευσης και ο άλλος κίνδυνος λέγεται οικουμενισμός ή θρησκευτικός σύγχρονος, νεότερος θρησκευτικός συγκριτισμός. Αυτοί οι δύο μεγάλοι κίνδυνοι αυτή τη στιγμή απειλούν την Εκκλησία μας. Θα τους ξαναϋπώ. Εκοσμίκευσης, εξυγχρονισμός. Εκοσμίκευσης, όχι ακριβώς εξυγχρονισμός, γιατί εδώ χωράει νερό, αλλά η εκοσμίκευση, η κοσμικοποίηση της Εκκλησίας, η κοσμικοποίηση του φρονήματος. Σήμερα στον Απόστολο είχε την εξής περικοπή, όχι στη γνώμη, στο Ευαγγέλιο, που λέει ο Κύριος στην παραβολή του άφρονος πλουσίου. Λέγει ο Κύριος: οράτε και φυλάσσεστε από πάσης πλεονεξίας. Και αναφέρεται σε τούτο: εγώ θα σας χωρίσω τη διαφορά σας. Δεν πρέπει να έχετε διαφορά. Μα Κύριε αδικούμε. Όχι, στο βάθος υπάρχει πλεονεξία και σε σένα των μικρών αδελφών, που νομίζεις ότι σου τρώει το δίκαιό σου ο μεγάλος αδελφός. Θα μας το πει ο Απόστολος Παύλος αυτό στο 6ο κεφάλαιο Α' Κορινθίους ως εξής: δεν ξέρετε ότι η Βασιλεία του Θεού άδικοι δεν θα κληρονομήσουν? Λέει μάλιστα: γιατί δεν μάθετε να αδικήσετε, γιατί δεν μάθετε να αποστερείστε, αλλά εσείς και αδικείτε και αποστερείτε και μάλιστα αδελφούς. Και θα λέγαμε, δεν πρέπει να πάω κάποιον στο δικαστήριο. Αυτό το είπα σήμερα και κάποιος εκ των ακροατών μου είπε: αυτό αν είσαστε νεότερος ιεροκήρυξ και το λέγατε στη Λάρισα, θα γελούσαν όλοι εις βάρος σας. Αλλά ένα έχω να σας πω, γι' αυτό σας είπα το παράδειγμα αυτό, ότι εκοσμίκευση θα πει να αρχίσω τους συμβιβασμούς και να τοποθετώ το Ευαγγέλιο στις φόρμουλες της εποχής. Αυτό είναι ο κίνδυνος. Όχι, θα πούμε την αλήθεια, αυτό που είναι το Ευαγγέλιο, είτε το ακούσουν οι άνθρωποι είτε δεν το ακούσουν. Αυτό είναι το σωστό. Αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος της εκοσμικεύσεως, να αρχίσει να γίνεται το Ευαγγέλιο κοσμικό πράγμα. Δηλαδή να βάλουμε τον ορθολογισμό μας, θα σκεφτόμαστε κατά το λεγόμενο λογικά εντός εισαγωγικών. Γιατί αυτό έτσι, γιατί αλλιώτικα έτσι. Φοβερός κίνδυνος. Και ο άλλος, όπως σας είπα, είναι ο οικουμενισμός. Δηλαδή ο σύγχρονος χριστιανός απαιτεί μια πίστη χωρίς
το αζημίωτο, ή καλύτερα με το αζημίωτο. Μια πίστη με το αζημίωτο. Δηλαδή μια πίστη χωρίς σταυρό. Ένα χριστιανισμό, μια πνευματικότητα αντισταυρική, που τόσες φορές σας έχω μιλήσει για αυτήν, η οποία όμως πάβει να είναι πλέον πνευματικότης με την έννοια ως παρουσία του Αγίου Πνεύματος, και παραμένει ένα υποκατάστατον της πνευματικότητας. Όχι πλέον ως παρουσία του Αγίου Πνεύματος, αλλά ως πνευματικότης με την έννοια των γραφωμένων στη δεύτερη σελίδα των εφημερίδων που ομιλούν για πνευματική ζωή και εννοούν έκθεση βιβλίου, παρουσίαση του οδείου, ποιήματα και δεν ξέρω τέτοια πράγματα, και αυτά λέγονται πνευματική ζωή. Με αυτή την έννοια, όχι με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος πια, ευραπέτευσε πλέον το Πνεύμα το Άγιο. Το βιβλίο της Αποκαλύψεως, αγαπητοί μου, μας ειδοποιεί και μας λέει: εδόθη αυτό, ποιο αυτό, δοτική, εις το θηρίο, το θηρίο πόλεμον ποιήσε, του παρεχωρήθη να κάνει πόλεμο μετά των Αγίων και νικήσε αυτούς. Ακούσατε, να κάνει πόλεμο με τους Αγίους, τους πιστούς, και να τους νικήσει. Ακούσατε, παρεχωρήθη από τον Θεό να νικηθούν οι πιστοί από το θηρίο. Και η να μη της δίνετε αγορά σε ή πωλήσε, ή μη ο έχων το χάραγμα. Οικονομικός αποκλεισμός. Και να μην μπορείς να αγοράσεις ή να πουλήσεις, παρά μόνο εάν έχεις το χάραγμα. Ότι είσαι μασόνος, ότι είσαι Lions, ότι είσαι ροταριανός, ότι είσαι... τι άλλα θα βγουν, δεν ξέρω. Όλα αυτά, εάν έχεις το χάραγμα, αυτό είναι το χάραγμα του Αντιχρίστου. Αυτό είναι. Πάσα αντίχριστος ενέργεια. Δίωσης, τοποθέτησης, σχήμα. Αυτό είναι το χάραγμα. Εάν λοιπόν είσαι έτσι, τότε όλες οι πόρτες είναι ανοιχτές. Δεν είσαι, τότε δεν θα μπορέσεις ούτε να αγοράσεις, ούτε να πουλήσεις. Η μία έχουν το χάραγμα, το όνομα του θηρίου ή των αριθμών του ονόματος αυτού, 666. Όδε στην υπομονή και η πίστη των Αγίων. Εδώ είναι η υπομονή και η πίστη των Αγίων. Εδώ είναι. Εδώ, σαν να λέγει, για να δούμε τώρα ποιοι θα είναι εκείνοι που θα έχουν πίστη και υπομονή και να πούν αποκλεισμό, αποκλεισμό. Στο περιθώριο, στο περιθώριο. Όπως βλέπετε, πόλεμος και διωγμός των χριστιανών και οικονομικός αποκλεισμός, που σημαίνει με κάθε τρόπο να εξοντωθούν οι πιστοί. Όλα αυτά αποτελούν την θλίψη, το περικάρπιον της χαράς, την προϋπόθεση της βασιλείας του Θεού. Δεν ομιλεί εδώ το ιερό κείμενο ούτε περί ενέσεων ούτε περί συμβιβασμών, αλλά τι τονίζει το όδε εστίν, η υπομονή και η πίστη των Αγίων. Αγαπητοί μου, τι ξημερώνει αύριο δεν ξέρουμε. Ας προετοιμαζόμεθα.